υψόμετρο 1000 περίπου μέτρων βορειοανατολικά των Ιωαννίνων, μας υποδέχεται η Χρυσοβίτσα Μετσόβου. Το χωριό της Παναγίας ή αλλιώς το χωριό των ιερέων και των δασκάλων θα μας αποκαλύψει την ιστορία και τα μυστικά του. Το χωριό οφείλει το όνομά του στην θαυματουργό εικόνα της Παναγίας που είναι και προστάτης του χωριού. Το χωριό μας, Χρυσοβίτσα, ως τοπονύμιο έλκει την καταγωγή του από τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Χρυσοβίτσας. Όμως υπάρχει και στις παρακάτω εκδοχές, ονοματικές εκδοχές. Ως Κουρσοβίτσα, είναι στο χειρόγραφο του Αγίου Όρους 1776-1777, πολύ παλιά δηλαδή, ως Κουρσοβίτσα και ακόμη και ως Κουρσοβίτσα ή Κουρσοβίτσα. Με τις τελευταίες ονομασίες αναφέρεται από τους χρονογράφους, ιστοριογράφους των Ιωαννίνων, Παναγιώτη Αραβαντινό, τον Ιωάννη Λαμπρίδη, τον Δημήτρη Σαλαμάνκα και άλλους. Το όνομα Χρυσοβίτσα προέρχεται από τη λέξη χρυσός ως πρώτο σύνθετο και την σλαβική κατάληξη ίτσα. Γι' αυτό και ο Κωνσταντίνος Οικονόμου στα τοπονύμια του νομού Ιωαννίνων, στο εξαίρετο αυτό βιβλίο του, το κατατάσσει στα σλαβόθετα. Αναφέρω μερικά τέτοια, η Αρδομίστα, η Κόνιτσα, η Μουσιωτίτσα και πολλά άλλα. Πρέπει να σημειώσω εδώ πέρα ότι είναι σαφής η επιρροή των Σλάβων, γι' αυτό και ξέρετε το γνωστό κίνημα έτσι, του Φαλμελάιρ. Ερχόμενοι τώρα στο σημερινό χωριό, το παλιό βέβαια χωριό είχε την ονομασία Παλιόμυλος. Ήταν στις υπόρειες του χωριού, του σημερινού χωριού, και το όνομα αυτό Παλιόμυλος δόθηκε πάλι επειδή υπήρχε ένας πολύ μεγάλος μήλος παλιός. Όταν ήρθε η εικόνα της Παναγίας στο χωριό μας, στη θέση που σήμερα είναι ο Ιερός Ναός, η θαυματουργή εικόνα, από τη Χρυσοβίτσα του νομού Αιτωλοκανανίας, υπάρχει και εκεί χωριό με το όνομα, με το ίδιο όνομα, τότε πλέον κατά παραφθορά και το Κουρσοβίτσα ή Κουρσοβίτσα ή Κουρσοβίτσα έγινε Χρυσοβίτσα και ο κάτοικός της Χρυσοβιτσινός. Καταρχήν να σας καλωσορίσουμε στο Δήμο Μετσόβου, στην κοινότητα της Χρυσοβίτσας, στο χωριό της Χρυσοβίτσας. Σπάνια στην Ήπειρο συναντάς χωριά με τον πληθυσμό, με μόνιμο πληθυσμό σχεδόν 1000 κατοίκους. Τα περισσότερα χωριά είναι έρημα, υπάρχουν υπερήλικες, υπάρχουν... Η Χρυσοβίτσα σε αυτό είναι η εξαίρεση. Έτσι είναι από τα μεγαλύτερα χωριά της περιοχής και του Δήμου μας. Και νομίζω ότι ένας λόγος βασικός που μπορεί να έρθει κάποιος είναι για τα ιερά προσκυνήματα που υπάρχουν, όπως το μοναστήρι της Παναγίας που κοντά είμαστε στην κεντρική πλατεία, που είναι για όλη την περιοχή ένα ιερό προσκύνημα και κατά καιρούς όλη τη διάρκεια της χρονιάς έχει αρκετούς προσκυνητές που είναι ένας χώρος επισκέψιμος και έχουμε πάντα κόσμο από αυτό, και μόνο, από αυτό το, μόνο το γεγονός. Μετά, όπως είπα, υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι που η καλλιέργεια της πατάτας σε πολύ βασικό, είναι ένας βασικός παράγοντας απασχόλησης για τους νέους, και αυτό που είπα ότι είναι πολύ σπάνιο σε χωριά της περιοχής μας να έχουν πληθυσμό που να ασχολούνται με μια τέτοια δραστηριότητα. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι εντοπίζονται τα βασικά σημεία και ότι το χωριό είναι μαζεμένο, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε πως είναι η κεντρική πλατεία και νομίζω ότι και τα αξιοθέατα που υπάρχουν γύρω με τη φύση, με τη λίμνη των πηγών ΑΟΟ συνθέτουν έναν πίνακα, θα έλεγα, για όλη την περιοχή, που νομίζω ότι είναι και ο βασικός λόγος επισκεψιμότητας και ότι μπορεί κάποιος να έρχεται στο χωριό. Σήμερα η Χρυσοβίτσα είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του νομού Ιωαννίνων, καθώς αριθμεί περίπου 1200 μόνιμους κατοίκους. Οι νέοι του τόπου δίνουν ζωντάνια στο χωριό, καθώς βρίσκουν επαγγελματική απασχόληση εδώ και δεν φεύγουν για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Σήμερα διαθέτει περί τους 40 εκπαιδευτικούς και 5 ιερείς, ενώ διατηρεί τον θεσμό της πολυτεχνής οικογένειας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος είναι ιδιαίτερα δραστήριος και συμβάλλει σημαντικά στη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Η θρησκευτική συνείδηση είναι ιδιαίτερα καλλιεργημένη,
καθώς πέρα από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Χρυσοβιτιώτισσας υπάρχουν πολλά μικρά παρεκκλήσια εντός και εκτός του χωριού. Τα περισσότερα έχουν ανακαινιστεί και λειτουργούν μέχρι και σήμερα, όπως η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Θεόδωρος. Λίγο έξω από το χωριό της Χρυσοβίτσας θα συναντήσουμε δύο πανύψηλους σταυρούς, οι οποίοι τοποθετήθηκαν εκεί από τους κατοίκους. Θα τους δούμε από κοντά για να μάθουμε το ρόλο και την ιστορία τους. Υπάρχουν δύο μεγάλοι λευκοί σταυροί στο χωριό της Χρυσοβίτσας. Είναι τόσο ψηλοί που φαίνονται ακόμα και από την Εθνική Οδό. Η κατασκευή τους είναι μελετημένη ώστε να αντέχουν στα βαριά καιρικά φαινόμενα. Οι σταυροί στήθηκαν εκεί προς τιμή της Παναγίας της Χρυσοβιτσινής, καθώς στο χωριό έχουν πραγματοποιηθεί πολλά θαύματα από τη χάρη της. Οι περαστικοί από την Εθνική Οδό μπορούν ξεκάθαρα να τους διακρίνουν και ακόμα και αν δεν γνωρίζουν για τη θαυματουργή Παναγία, να λάβουν το μήνυμα ότι εδώ υπάρχει ένα ιερό προσκύνημα. Στο οροπέδιο Πολιτσές θα συναντήσουμε την πιο νόστιμη πατάτα πανελλαδικά, τη φημισμένη πατάτα της Χρυσοβίτσας. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να μάθουμε περισσότερα για την καλλιέργειά της, αλλά και για την σημασία της στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Με την είδηση για τον ερχομό των Γερμανών στο χωριό, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και στράφηκαν στις δασώδεις περιοχές για να σωθούν. Τα σπίτια τους λαιλατήθηκαν. Χάηκαν και πέρασαν δύσκολους καιρούς πείνας. Ο γεωργός Χρήστος Γαλάνης σκέφτηκε τότε μέσα σε κατάφυτη περιοχή, μακριά από το χωριό, να καλλιεργήσει πατάτες, χωρίς να κινήσει υποψίες των κατακτητών. Την επόμενη χρονιά ακολούθησε και ο γαμπρός του, Χριστόδουλος Οικονόμου, και σιγά σιγά η καλλιέργεια επεκτάθηκε και έδινε τροφή στους κατοίκους του χωριού. Φυσικά, αξίζει να τονίσουμε τη συμβολή των γυναικών σε όλη αυτή την προσπάθεια, οι οποίες εργάζονταν ολημερείς και φόρτωναν σπόρους και συγκομιδή. Στην περιοχή του οροπέδιου Πολιτσών βρίσκεται ο ταμιευτήρας του υδροηλεκτρικού σταθμού Πηγών Άου, γνωστός ως λίμνη Πηγών Άου. Τα φράγματα της τεχνητής λίμνης μας παρουσιάζουν ένα αλπικό τοπίο σε υψόμετρο 1.400 περίπου μέτρων. Η τεχνητή λίμνη Πηγών Άου βρίσκεται 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μετσόβου. Οι εγκαταστάσεις του υδροσυστήματος Πηγών Άου αποτελούνται από δύο κύρια τμήματα. Πρώτον, την τεχνητή λίμνη με τα 7 χωμάτινα φράγματα και τις λοιπές εγκαταστάσεις, δηλαδή υδροληψία, εκχυλιστή, εκενωτή, αντλιοστάσιο, άνω βαλβίδα, που βρίσκονται στο οροπέδιο των Πολιτσών. Δεύτερον, το συγκρότημα με το σταθμό παραγωγής ενέργειας, που είναι υπόγειος και επικοινωνεί με το κτίριο ελέγχου και λειτουργίας και με τον υποσταθμό διαμέσου της σύραγγας προσπέλασης μήκους 2 χιλιόμετρων περίπου. Τα νερά στην τεχνητή λίμνη συλλέγονται από τις πηγές του Άου ποταμού, καθώς και από τους γύρω χύμαρους. Η τεχνητή λίμνη καταλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της κήτης του ποταμού Άου και του ρέματος Παπαναστάση. Η μέση ετήσια εισρωή νερού είναι περίπου 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Για τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης κατασκευάστηκαν 7 χωμάτινα φράγματα από περιδοτήτη, φίλτρα από αμοχάλικο και αργυλικό πυρήνα περίπου συνολικού όγκου 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Το κύριο φράγμα, που είναι και το μεγαλύτερο, έχει ύψος 77 μέτρων, μήκος 300 μέτρα και όγκο 3.200.000 κυβικά μέτρα. Σε αυτήν την περιοχή έχουν πραγματοποιηθεί σπουδαία έργα, όχι μόνο από άποψη επενδύσεων και τεχνολογίας, αλλά κυρίως ως προς τη συμβολή τους για την κοινή ωφέλεια. Το κλίμα της περιοχής γύρω από τη λίμνη είναι υπηρωτικό, με υπιότερα χαρακτηριστικά στις περιοχές του οροπεδίου γύρω από τη λίμνη που έχουν χαμηλότερο υψόμετρο. Χαρακτηρίζεται από ψυχρό χειμώνα, πλούσιο σε βροχές, ενώ το καλοκαίρι είναι ζεστό με αρκετές τοπικές βροχές.
τη χειμερινή περίοδο, οι θερμοκρασίες φτάνουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τους παγετούς να αποτελούν ένα συνήθες φαινόμενο. Βορειοανατολικά της λίμνης βρίσκεται ο Εθνικός Δρυμός Σπίνδου, ενώ στα βορειοδυτικά της γειτνιάζει με τον Εθνικό Δρυμό Βίκου Αού. Στην ευρύτερη περιοχή φύεται ένας μεγάλος αριθμός ειδών χλωρίδας, όπως ένα από τα σπανιότερα είδη άγριου κρίνου, τουλίπες και φυτά με φαρμακευτικές ιδιότητες. Αντίστοιχα, εντός της λίμνης απαντώνται πολλά είδη ιχθυοπανίδας, όπως η πλατίτσα, το σιρτάρι, η πλατίνα, το στροσίδι ή λαβράκι, το τυλινάρι, η άγρια πέστροφα και το χέλι. Τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ δημοφιλές ένα προϊόν το οποίο θεωρείται πολύ σπάνιο. Και αυτό είναι το γάλα γαϊδούρας. Στη Χρυσοβίτσα επισκεφτήκαμε ένα εκ των φιλόνων για να μάθουμε περισσότερα για αυτήν την πολλά υποσχόμενη παραγωγή. Ξεκινήσαμε το 2015 από χόμπι εδώ. Δεν υπήρχε τίποτα από ό,τι είδατε σήμερα. Ήταν ένας χώρος που είναι περίπου 50 στρέμματα που ήταν, είχε βατώσει. Και σκεφτήκαμε ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε αυτό το χώρο ήταν τα γαϊδουράκια. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια τι σημαίνει το γάλα γαϊδούρας. Ξεκινήσαμε το 2014, αφού το 2015, αφού το 2014 πέρασε ΦΕΚ ότι το γάλα γαϊδούρας είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Άρα λοιπόν μέχρι τότε τα γαϊδουράκια ήταν χαρακτηρισμένα μεταφορικά μέσα ή ζώα συντροφιάς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το 2015 εμείς εδώ για να μπορέσουμε να βάλουμε τα ζώα για να καθαρίσουν το χώρο. Με αποτέλεσμα τα Χριστούγεννα του 2015 φτάσαμε σε ένα αριθμό 30 ζώα. Εκεί σοβάρευε πλέον η υπόθεση με τα ζώα που είχαμε. Γιατί θέλαν στέγαση, θέλανε φαγητό. Δεν είναι ζώα τα οποία μπορείς να πεις ότι είναι ένα αρνάκι, ένα κατσικάκι να το σφαγιάσουν, να φάμε το κρέας και αυτά. Ήτανε ζώα τα οποία με το που το παίρνεις πρέπει να το συντηρήσεις και το παντρεύεσαι. Άρα λοιπόν το 16 το Φεβρουάριο στη Ζωοτέχνικα στη Θεσσαλονίκη με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εκεί που συζητήσαμε με τους καθηγητές και με τον Πρίτανη, καταλάβαμε τις ιδιότητες που έχει το γάλα γαϊδούρας. Ερχόμαστε λοιπόν και κάνουμε καθητοποιημένη μονάδα που είμαστε η μοναδική στην Ελλάδα, μία καθητοποιημένη μονάδα, αριθμούμε 300 ζώα αυτή τη στιγμή στη φάρμα Μετσόβου και στη δεύτερη μονάδα που έχουμε στην Αμφιλοχία. Και από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε να μπούμε στη διαδικασία για το φρέσκο γάλα γαϊδούρας. Το γάλα γαϊδούρας, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι φάμελο του μετρικού γάλακτος. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε όλοι, όταν ένα βρέφος μεγαλώνει με γάλα γαϊδούρας όπως με το μετρικό, καταλαβαίνετε ποια είναι και τα ωφέλη που έχει το γάλα γαϊδούρας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και από έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα είναι το ανασωπητικό. Ανεβάζει το ανασωπητικό, κάνει πολύ καλό στα κόκαλά τους, κάνει πάρα πολύ καλό στο μυαλό, διάβια μυαλού και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, μόνο που μεγαλώνει το βρέφος με μόνο γάλα γαϊδούρας, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το γάλα γαϊδούρας έχει πάρα πολλά ωφέλη. Η παραγωγή του γάλακτος γαϊδούρας έχει μεγάλη σημασία για τους κατοίκους της περιοχής, καθώς συμβάλλει και στη μείωση της ενεργίας. Το εν λόγω προϊόν έχει πλέον αυξημένη ζήτηση, καθώς οι ιδιότητές του το κάνουν δημοφιλές στην κοσμητολογία και όχι μόνο. Όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την εκτροφή όνων, θα πρέπει να γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιοποίηση του γαϊδουρινού γάλακτος με σκοπό την κατανάλωσή του από τον άνθρωπο, το οποίο δημιουργήθηκε μόλις το 2014. Όπως και άλλες κτηνοτροφικές ασχολίες, πρόκειται για εργασία που απαιτεί υπομονή και επιμονή. Σημαντικό είναι να γνωρίζουν ότι δαπανάται πολύ χρόνο και κόπο να μεγαλώσουν τα μικρά γαϊδούρια και να παράξουν περισσότερο γάλα από αυτό που καταναλώνουν. Εξάλλου, η υψηλή τιμή πώλησης του προϊόντος έχει άμεση σύνδεση με τη μικρή ποσότητα που προωθείται στην αγορά. Τελευταία, παρατηρούνται όλο και περισσότερα καλλυντικά και δερματολογικά προϊόντα που εμπεριέχουν στα συστατικά τους γάλα γαϊδούρας. Είναι λοιπόν πολύ θετικό το γεγονός ότι οι Έλληνες παραγωγοί εξελίσσονται, στρέφονται προς νέα προϊόντα και συμβαδίζουν με τις νέες απαιτήσεις. Τα χρόνια της κατοχής ήταν πολύ δύσκολα. Οι κάτοικοι του χωριού χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω της εισβολής των Γερμανών. Οι περισσότερες οικίες πυρπολήθηκαν, ενώ δεν ήταν λίγοι οι νεκροί. Οι κάτοικοι για να σωθούν κρύφτηκαν στα βουνά και μέσα σε σπηλιές. Τα παιδιά μαζεύονταν γύρω από τη φωτιά και έτρωγαν ένα μείγμα από νερό και αλεύρι, αλλά και ομές πατάτες. Το διαθέσιμο φαγητό ήταν ελάχιστο,
Γι' αυτό πολλοί προσπαθούσαν να κατέβουν κρυφά στο χωριό για ανεφοδιασμό, είτε ψάχνοντας τα σπίτια, ό,τι είχε μείνει από αυτά, είτε από τα αποφάγια που άφηναν οι Γερμανοί. Επίσης, χάρη στα πολλά μονοπάτια, μπορούσαν να αναζητούν τρόφιμα στην πόλη των Ιωαννίνων και στα χωριά του Ζαγορίου. Αυτό που ακολούθησε όμως, μετά το τέλος του πολέμου, ήταν ακόμη χειρότερο. Μια μαύρη σελίδα για όλο τον Ελληνισμό, αλλά και συγκεκριμένα για το χωριό της Χρυσοβίτσας, όπου ο εμφύλιος ήταν σφοδρός και άφησε έντονο το στίγμα του. Μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα θέμα ταμπού, αφού εξαιτίας εκείνων των χρόνων το χωριό ήταν μοιρασμένο στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Δύο από τους κατοίκους του χωριού αποφάσισαν να λύσουν τη σιωπή τους και να μοιραστούν τα βιώματα εκείνων των σκοτεινών χρόνων. Ομολογία για λύτρωση και συγχώρεση. Παθήματα που έγιναν μαθήματα με τον πιο σκληρό τρόπο για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να φροντίσουν να μην τα επαναλάβουν. Η ζωή τότε ήταν σαν ο εχθρός που ήταν, σκότωνε, έκυγε. Φέγαμε και πηγαίναμε στα δάση μέσα με τα ζώα. Είμαστε μια πολύ τιμή οικογένεια, 9 αδέρφια. Και κρυβόμαστε να μην μας σκοτώσουν. Και παίρναγαμε εδώ, κέρναγαν σπίτια, έκυγαν, έπαιρναν τα ζώα. Δύσκολες καταστάσεις. Ήμουνα 5-6 χρονών κοριτσάκι και τους θυμάμαι αρκετά. Ερχόταν στο χωριό. Συγκεκριμένα τους βλέπαμε από εδώ από εκεί, κάνανε. Εγώ ήμουν μικρή, κρυβόμασταν. Η μάνα μου μας έβαλε μέσα στην εκκλησία εδώ, ήταν κτίριο, κτίρια από πάνω, σπίτια. Και καθόμασταν εκεί, κρυβόμασταν τη νύχτα. Οι άντρες που ήταν καθόταν στον κισό γύρω από το κάστρο, κρυμμένοι. Το πρωί φεύγανε, εντάξει, βγαίναν πάλι. Και συγκεκριμένα μια φορά ήρθαν στην πόρτα και είχε ένα γαϊδουράκι μάνα μου. Ήρθαν δύο και ήρθαν να το πάρουν, τραβούσαν να το πάρουν. Λέει, μάνα, ρε παιδιά, το έχω αυτό το γαϊδουράκι, λέει, φυλάω την οικογένειά μου. Όχι, θα το πάρουμε. Τραβάει ένας, τραβάει άλλος, δεν το πήρανε. Και της είπαν, έχεις δίκιο, κυρία μου, της λέει. Γιατί και εμείς από οικογένεια είμαστε. Είμαστε 4 αδέρφια, οι δύο είναι στο Αντάρτικο και οι δύο είναι φαντάρες, λέει, και πολεμάμε ο ένας τον άλλον. Και φύγανε. Μετά ο πατέρας μου της λέει, δεν φοβήθηκες, μη σου ρίξουν καμιά. Και αφήσουν να αφήσει τα παιδιά στο, για ένα γαϊδουράκι, λέει, καθώς είναι και τσακουνός. Τότε έτσι το βλέπανε, ας πούμε. Κι άλλα, ερχόταν εδώ στην πλατεία, χορεύανε. Οι κάτοικοι του χωριού αντιβίβαινε πρώτον μετά τον Εμφύλιο πόλεμο. Μας έριξε στον Εμφύλιο πόλεμο οι Γερμανοί. Το χωριό μας εδώ ήταν δύο ομάδες. Ένας αριστερός, ένας δεξιός. Δύο ομάδες. Εγώ έκυγα το φως στο σπίτι, εσύ έκυγες το δικό μου. Γιατί ήταν η πολιτική τέτοια. Έριχναν τις λίρες. Έλα εδώ με δυο λίρες της έλα. Δίχως να ξέρω ο πατέρας μου, ο θείος, ότι τι θα πει αριστερά και τι θα πει δεξιά. Αμόρφωτη ήταν, αγράμματη ήταν. Ναι, ήταν πολύ. Ήταν πολύ που φεύγανε. Αντιστάθηκαν κάποιοι. Σίγουρα. Συγκεκριμένα έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί από εδώ από το χωριό. Εμένα και ο πεθερός μου τον σκοτώσαν οι αντάρτες. Και τον σκοτώσαν τελευταία. Και βγήκε στο βουνό με κάποιον άλλον και τους πιάσαν και ήταν οι τελευταίοι που περάσαν. Και πώς το μάθαμε, μετά από χρόνια, έτυχε να περάσει ένα συγγραφέας εδώ στο χωριό. Και το βράδυ δεν είχε που να κοιμηθεί και τον πήρε ο άντρας μου στο σπίτι. Και μας έδωσε το βιβλίο και μας είπε. Είχε τον πεθερό μου, την πεθερά μου την είχαν σκοτώσει οι Γερμανοί. Είχε όλους που είχαν σκοτωθεί εδώ γύρω. Όλους. Είχε τα ονόματα από όλους. Τον Εμφύλιο τον έζησα πολύ σκληρά. Πρώτον έφυγε ο πατέρας μου από εδώ που ήταν στο δεξιό, εννοείται. Και ο αδερφός μου πήγε στα Γιάννενα. Και εμείς με τη μάνα μου λοιπόν, μάζευαμε τα ζώα, είχαμε καμιά 50 ζώα, ένα γαϊδουράκι, τα πηγαίναμε μέσα στο δάσος, να μην μας, γιατί τα σπίτια του γράφου πέραγαν και ήταν ο πόλεμος εδώ.
Σράχης, αυτού Ελλάς και στρατός. Και έφυγα. Ήρθαν δύο άτομα από τα Γιάννενα και φύγανε και μου λένε Περικλή, θα μάχει 20 γύρια 30 και άλλα 20 εμείς και θα πάμε για τα Γιάννενα. Για να φάνε ο πατέρας μου και ο αδερφός μου που ήταν στα Γιάννενα. Και πήγα από το 38 που λέγεται, ξυπώ το στα Γιάννενα, δίχως παπούτσια. Να βλέπεις αίματα, παλού και μέσα ξύλα, μπρουζιές, γιατί προτιλιώναν τα ζώα και έφευγα να πάνε και εμείς τα μάζευαν πάλι για να πάνε στο δημόσιο. Αυτή ήταν που το θυμάμαι πολύ σκληρό. Θυμάμαι μου μικρούλα και ερχόταν εδώ, ήταν οι συναγωνίστριες και χορεύαν στον Πλάτωνο κάτω με τα όπλα στο πλάτι και εμείς, ξέρεις, μικρά παιδάκια τις βλέπαμε και χαζεύαμε. Τσαντάρα τους θυμάμαι. Άλλη μια φορά ήρθανε και φέρανε ένα σφάγιο να το ψήσουνε. Είχε μια γειτόνισσα φούρνο. Αυτή ήταν πιο έξυπνη. Έριξε νερό μέσα και λέει «Στάζω φούρνος, έχει νερό και δεν ψήνει». Και το φέρανε στη μάνα μου και το έβλεπε στη γάστρα. «Θα μας αφήσεις», είπε, «να θα ψήσεις το κρέας, θα μας αφήσεις να κοιμηθούμε και προτού φέξει, θα μας ξυπνήσει να φύγουμε». Και έτσι έγινε. Το βάλανε σε ένα σακίδιο εκεί, το μαζέψανε. Τις κακιάς ώρες, κουρασμένοι κι αυτοί, ταλαιπωρημένοι. Καταστροφές, οι Γερμανοί πέρασαν χαμηλά όλο στον δημόσιο δρόμο και εδώ στο χωριό μας πέρασαν, έκαψαν και το σπίτι, πολλά και... Αλλά εμείς ήμασταν να πάνε στράχες. Τις βλέπαμε λοιπόν που πέραγαν φάλαγγες οι Γερμανοί. Και έκαναν τα σπίτια, αλλά βγήκε κάποιος και σταμάτησε και δεν έκαψαν όλο το χωριό. Εμείς ήμασταν να πάνε στα βουνά και στράχες μέσα στα δάση. Και ζώα και οικογένειες, όλοι. Με την κατοχή που σταμάτησε ο πόλεμος, όταν σταμάτησε, τότε ήρθα μέσα στα σπίτια μας. Κατέβαινε ο πατέρας μου λοιπόν και έφτιανε ένα ψωμί κάπου εδώ μέσα σε ένα καλυβάκι για να μας έφερνε τη νύχτα πάνω για να... με μια γάστρα για να φάμε. Πολύ δύσκολα χρόνια. Αυτά τα χρόνια δεν ξεχνιούνται ποτέ. Άλλο ένα περιστατικό που δεν σας είπα, είναι για τον Πεθυρό μου και άλλος ένας συγχωριανός εδώ. Τους πιάσανε οι αντάρτες στο βουνό πάνω και ήταν οι τελευταίοι που είχαν περάσει και τους περάσαν για κατάσκοπους και τους πιάσαν, τους πήραν μαζί τους και τους δέσανε κάτω στα πεύκα, τους βρήκαν δεμένους. Η Τσοπαναρία την άλλη χρονιά και ειδοποιήσαν εδώ, τους γνωρίσαν τις ταυτότητες. Και ήταν και οι δύο που είχαν πεθάνει οι γυναίκες τους. Ο ένας άφηνε 5 παιδιά πίσω και ο άλλος 3. Με τι ψυχολογία πεθάναν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν ξέρουμε αν τους σκοτώσανε και τους δέσαν ή τους αφήσαν δεμένους και πεθάνανε ζωντανοί. Το μοναστήρι, αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και περιβάλλεται από ένα παχύ τείχος το οποίο μοιάζει με κάστρο. Το καθολικό, σύμφωνα με τη λίθινη επιγραφή που βρέθηκε εδώ, χτίστηκε το 1233, ύστερα από την εμφάνιση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Οδηγήτριας. Να πούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό προσκύνημα, το οποίο ήταν το προσκύνημα, ήταν εφάμελο του προσκυνήματος της Τίνου και της Παναγίας Σουμελά. Ήταν πανελλαδικό προσκύνημα. Θέλουμε να πούμε ότι την περίοδο της τουρκοκρατίας το μοναστήρι ήταν πολύ πλούσιο, είχε ειδικά προνόμια από τον Αλή Πασά, χρηματοδοτούσε τους δασκάλους του χωριού. Γι' αυτό υπάρχουν πάνω σε απολυτήρια και πιστοποιητικά που εξέδιδε το σχολείο η σφραγίδα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας που γράφει Παναγία Χρυσοβίτζης. Αυτά ήταν τα πιστοποιητικά που σφραγίζονται. Δεν είχε το εθνόσημο όπως έχουμε σήμερα κτλ. Ένα τμήμα του κάστρου, επειδή στο κάτω μέρος της πλατείας μας, πρέπει να έγινε, υπήρχε εντυχισμένη πλάκα με χάρακτα γράμματα και έγραφε κάποιον μπαλατσό ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο κλέφτης που είχε τα λιμέρια του πάνω στο οροπέδιο που πήγατε και εκεί υπάρχει μια βρύση που εμείς παίρναμε νερό και ονομαζόταν στη βρύση του Μπαλατσού.
πρέπει να έκανε ένα τμήμα του κάστρου. Στο μοναστήρι εδώ υπάρχουν δύο ημερομηνίες. Η μία είναι καλυμμένη τώρα με την στέγη, με το ταβάνι της σκεπής, και δεν φαίνεται, που γράφει 1233, και υπάρχουν και κάτι οπωσδήποτε πιατάκια χρωματιστά. Μία άλλη ανάγλυφη ημερομηνία βρίσκεται σε αγκονάρι των κελιών, στο κάτω μέρος εδώ της πλατείας μας, και γράφει 1253, αναφέρονται και στο βιβλίο μέσα. Μπορούμε να πούμε ακόμη ότι την περίοδο που εγώ φοιτούσα στο δημοτικό σχολείο, επειδή οι αίθουσες στο σχολείο δεν έφταναν, κάναμε μάθημα στα κελιά εδώ, τα νότια κελιά της Παναγίας, και συγκεκριμένα στο δυτικό τμήμα του κελιού έκανα εγώ μάθημα τρίτη και τετάρτη τάξη. Στο δε αριστερό τμήμα του κελιού, εκεί γινότανε, ήταν τραπεζαρία και γινόταν το συσίτιο των παιδιών του δημοτικού σχολείου, που τρώγαμε εκείνη την περίοδο με χορηγία του κράτους. Η ιστορική Μονή Κοιμήθειος της Θεοτόκου Χρυσοβίτσας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας. Εδώ φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Χρυσοβίτσας, της οποίας η περιγραφή σώζεται σε χειρόγραφο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους. Υπάρχουν ακόμα ορισμένα ερωτηματικά σχετικά με το πότε ακριβώς χτίστηκε η Μονή, καθώς υπάρχει και άλλη εγχάραχτη ημερομηνία σε αγκονάρι παραθυριού, όπου αναγράφεται το έτος 1253. Πιθανότατα, η ίδρυση του Καθολικού προηγήθηκε το 1233 και αργότερα συνεχίστηκαν οι προσθήκες και η επέκταση των εγκαταστάσεων. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, η Εκκλησία πλήρωνε τους δασκάλους, παραχωρούσε τα κελιά της ως χώρους διδασκαλίας και συντηρούσε το οικοδομικό συγκρότημα με χρήματα από δωρεές και κληροδοτήματα. Τα θαύματα της Παναγίας είναι πολλά και καταγράφονται από την περίοδο της έβρεσης της εικόνας. Όσα έχουν καταγραφεί αφορούν θεραπείες ψυχασθενών, τυφλών, παράλυτων και άτεκνων μητέρων. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν άτεκνα ζευγάρια που ζητούν τη βοήθειά της και πολλές φορές κάνουν τάμα να βαφτίσουν το μωρό τους στο ναό της Χρυσοβίτσας. Ένα χαρακτηριστικό θαύμα συνδέεται με το ασημένιο επικάλυμα της εικόνας και αναφέρεται σε μια όμορφη κοπέλα από ένα χωριό κοντά στα Τρίκαλα. Στα τέλη του 18ου αιώνα, ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων συγκέντρωνε τις ωραιότερες κοπέλες των γύρω περιοχών. Πολύ γρήγορα έμαθε για την όμορφη κοπέλα και ζήτησε να την αποκτήσει. Έτσι έστειλε τους έμπιστους φρουρούς του να την βρουν και να τη φέρουν στο χαρέμι του. Οι φρουροί βρήκαν την κοπέλα και αφού σφράγισαν το χέρι της, την οδήγησαν μέχρι τα Ιωάννινα. Καθώς περνούσαν από το χωριό της Χρυσοβίτσας, η κοπέλα ζήτησε να σταματήσουν να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας. Προσευχήθηκε να γλιτώσει από τα χέρια του Πασά και έταξε να ασημώσει την εικόνα της. Προχωρώντας λοιπόν προς τα Ιωάννινα, η κοπέλα άρχισε να γίνεται άσχημη. Όταν παρουσιάστηκε στον Αλή Πασά, ο ίδιος απόρρισε αν όντως η κοπέλα ήταν αυτή που ζητούσε. Μόλις είδε τη σφραγίδα στο χέρι της, πίστηκε, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να καταλάβει πώς έγινε άσχημη. Έτσι την άφησε να φύγει. Γυρνώντας στο χωριό της, σταμάτησε να ευχαριστήσει την Παναγία. Όταν έφτασε στο σπίτι της, βρήκε και πάλι την ομορφιά της. Μετά από λίγο καιρό, επέστρεψε στη Χρυσοβίτσα φέρνοντας το ασημοσκέπασμα της εικόνας, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Έχουν καταγραφεί και άλλα θαύματα, όπως το 1937 που ένα παράλυτο παιδί περπάτησε από το χωριό Περιστέρι. Μάλιστα, μάρτυρας του περιστατικού υπήρξε και ο δάσκαλος του χωριού. Το 1983 καταγράφονται θεραπείες τυφλών. Το 2003, ένα ζευγάρι προσκυνητών από τον Πειραιά ξεκίνησαν με προορισμό την Παναγία της Τίνου. Η γυναίκα από το ζευγάρι είδε στον ύπνο της ότι έπρεπε να πάνε στο ναό της Παναγίας της Χρυσοβίτσας για να προσκυνήσουν. Έτσι και έγινε. Το 2016, στο ναό βρέθηκε ένα ανώνυμο σημείωμα μιας γυναίκας που κατέγραφε το θαύμα που βίωσε. Είχε σοβαρό πρόβλημα μυωπίας και δεν μπορούσε να δει χωρίς τα γυαλιά της. Προσευχήθηκε να ξεπεράσει το πρόβλημα. Μετά από το ναό, έκατσε λοιπόν στο καφενείο του χωριού και ξαφνικά άρχισαν να τσούζουν τα μάτια της και έγιναν κατακόκκινα. Διαπίστωσε ότι μπορούσε πλέον να δει χωρίς τα γυαλιά της. Ένα χρόνο μετά, επισκέφθηκε το ναό ξανά και άφησε το σημείωμα ευχαριστώντας την Παναγία.
Η Χρυσοβίτσα Μετσόβου διαθέτει πολλά μονοπάτια προς τα υπηρώτικα βουνά. Το καθένα έχει τη δικιά του ομορφιά και τη δικιά του ξεχωριστή ιστορία. Η Χρυσοβίτσα διαθέτει πολλά φυσικά κρυμμένα μονοπάτια, τα οποία έσωσαν κατά κάποιο τρόπο τους κατοίκους του χωριού στους δύσκολους χρόνους της κατοχής. Οι κάτοικοι κρύβονταν στα βουνά για να μην τους βρουν οι Γερμανοί. Μάλιστα, υπήρχαν δύο μεγάλα μονοπάτια που οδηγούσαν στην πόλη των Ιωαννίνων και στα χωριά του Σογορίου. Αυτά τα χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι για να εισέρχονται κρυφά στα χωριά για ναυτοδιασμό. Ωστόσο, τα μονοπάτια χρησιμοποιούνταν και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Τα περισσότερα μονοπάτια σήμερα δεν είναι προσβάσιμα. Όσα μονοπάτια είναι ανοιχτά για το κοινό, διαθέτουν ειδικές σημάσεις για τους περιπατητές. Το πιο γνωστό πέρασμα είναι η πορεία Γρεβενίτη Τριστένο Χρυσοβίτσα. Πιο συγκεκριμένα, η διαδρομή Γρεβενίτη Χρυσοβίτσα αποτελεί το συνδετικό κρίκο του Ζωγορίου με τα χωριά του Μετσόβου. Η Χρυσοβίτσα Μετσόβου είναι ένα μικρό και πανέμορφο χωριό με πλούσια ιστορία μέσα στα βουνά της Ηπείρου. Τόπος ευλογημένος και ιερό προσκύνημα με φιλόξενους ανθρώπους. Είδαμε υπέροχα τοπία και γνωρίσαμε κομμάτια της ιστορίας που πρέπει να διασωθούν για να μείνουν οι μνήμες ζωντανές. Καθώς όποιος χάνει τη μνήμη του, είναι καταδικασμένος να ξαναζήσει την ίδια ιστορία. Οι κάτοικοι εδώ τηρούν τα ήθη και τα έθιμά τους, διατηρώντας ζωντανή την ελληνική παράδοση. Ταυτόχρονα προοδεύουν και εξελίσσονται παράλληλα με την εποχή, με καινοτόμες ιδέες και σημαντικά έργα, δίνοντας την ευκαιρία στους νέους να παραμείνουν στον τόπο τους και να προσφέρουν. Η Χρυσοβίτσα αποτελεί φωτεινό παράδειγμα της ελληνικής υπαίθρου και αν σας φέρει ο δρόμος προς την ευρύτερη περιοχή του νομού Ιωαννίνων, ελάτε να ζήσετε αυτές τις εμπειρίες μαζί μας.